Κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 11 Ιανουαρίου και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. 444 νέα κρούσματα στη χώρα μας, 56 στη Θεσσαλονίκη, 39 νέα θάνατοι. Επαναλειτουργούν από σήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία, ομαλή, η προσέλευση και η αποχώρηση, η ικανοποίηση στη διεύθυνση εκπαίδευσης. Συνεχίζεται το πρόγραμμα εμβολιασμών στη χώρα μας, άνοιξε η πλατφόρμα για τους 85 ετών και άνω. Κατά προτεραιότητα η υγειονομική αυτή την περίοδο. Ο ΙΟΔΕ ανακοίνωσε σήμερα 444 νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα. 180 καταγράφηκαν στην Αττική, 56 στη Θεσσαλονίκη, 2 στην Ιμαθία, 3 στο Κιλκής, 2 στην Πέλα, 7 στην Πιερία, 3 στις Σέρες και 2 στη Χαλκιδική. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 145.179. 350 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη, ενώ το 85,1% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι. 962 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας από την αρχή της πανδημίας. Τέλος, έχουμε 39 ακόμη θανάτους, φτάνοντας τους 5.302, εκ των οποίων 3.130 άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας, τα 79 έτη και το 95,5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο πολίτης να κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19 παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση σήμερα το απόγευμα. Όπως είπε ο Υπουργός, θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του ραντεβού μία φορά έως και 72 ώρες νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε με τις εταιρείες και κάθε χώρα λαμβάνει την ποσότητα των εμβολίων ανάλογα με τον πληθυσμό της. Στην Ελλάδα αντιστοιχεί το 2,36%. Κάθε χώρα είχε και έχει δικαίωμα να μην προχωρήσει στην προμήθεια των δόσεων που της αντιστοιχούν. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει σε όλες τις συμφωνίες και έχει εξασφαλίσει όλα τα εμβόλια που της αντιστοιχούν από όλες τις εταιρείες. Με βάση αυτά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 26.090.000 δόσεις που αντιστοιχούν σε εμβολιασμό 15.450.000 πολιτών. Οι νεότεροι στην ηλικία έχουν μια ηθική υποχρέωση να βοηθήσουν τα ηλικιωμένα άτομα να πάνε στους τόπους εμβολιασμού. Είναι ένα είδος αντίδωρου για τη φροντίδα που είχαν όταν ήταν σε μικρή ηλικία και όχι μόνο από αυτούς τους ανθρώπους. Πώς κλείνω λοιπόν το ραντεβού μου? Μεταβαίνοντας καταρχήν σε ένα φαρμακείο, μπορεί κανείς να κλείσει τα 2 ραντεβού για το εμβόλιο ξεκινώντας από τώρα. Το ίδιο ισχύει και στα ΚΕΠ. Ειδικά για τα ΚΕΠ υπάρχει μία πρόσθετη μέρημνα να μπορεί ένα τρίτο πρόσωπο, κάνοντας μία υπεύθυνη δήλωση, να κλείσει το ραντεβού για εμάς. Προφανώς συμπληρώνουμε ότι επειδή αυτή την περίοδο τα ΚΕΠ λειτουργούν με ραντεβού, με προγραμματισμένα ραντεβού, ειδικά για αυτή τη διαδικασία και μόνο, προβλέπεται κανείς να πηγαίνει και να επισκέπτεται τα ΚΕΠ κανονικά για να κλείσει το ραντεβού. Ο τρίτος δρόμος που είχαμε ανακοινώσει μετά τα φαρμακεία και τα ΚΕΠ, η τρίτη διαδρομή, ήταν η άειλη συνταγογράφηση. Στην άειλη συνταγογράφηση δεν υπήρχε και υπάρχει ημέρημνα με βάση τις διευθύνσεις που έχουμε δηλώσει σε αυτήν, γιατί είναι ένα καλό μητρό στο οποίο δηλώνουμε τη διεύθυνσή μας, να μπορέσει το σύστημα να προτείνει συγκεκριμένα, στοχευμένα ραντεβού στους συμπολίτες μας. Τα μηνύματα της Άιλης έχουν ήδη ξεκινήσει να φεύγουν. Αφορούν πάνω από 50.000 συμπολίτες μας άνω των 85 ετών και θα ανταλαμβάνουν μέσα στις επόμενες ώρες, αν δεν έχουν ξεκινήσει να ανταλαμβάνουν ήδη. Τι πρέπει να κάνει κανείς εκεί? Μέσα σε 72 ώρες, τα μηνύματα θα περιλαμβάνουν έναν κωδικό. Θα πρέπει να απαντήσει στο 13034, γράφοντας αυτόν τον κωδικό και μόνο, εφόσον το προτινόμενο ραντεβού είναι ένα ραντεβού το οποίο ο πολίτης είναι επιθυμητό για εκείνον.
Ο τέταρτος δρόμος έχει να κάνει με την ίδια την πλατφόρμα που ανέφερε και ο κύριος Θεμιστοκλέους. Η πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr ήδη λειτουργεί. Μπαίνοντας σε αυτήν αρχικά, μπορεί κανείς να ελέγξει εάν βρίσκεται στις πληθυσμιακές κατηγορίες που έχουν προτεραιοποιηθεί από την Επιτροπή και έπειτα, με χρήση των κωδικών του TaxisNet και των AMCA, μπορεί κανείς να μπει στην πλατφόρμα, να επιλέξει εμβολιαστικό κέντρο, να επιλέξει ημέρα, να επιλέξει ένα διάστημα χρονικό ωρών το οποίο είναι επιθυμητό, τόσο για το πρώτο όσο και για το δεύτερο ραντεβού και έπειτα να επιβεβαιώσει τα ραντεβού αυτά. Εισαγγελική έρευνα προκάλεσαν οι δηλώσεις του Διευθυντή της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, Νικόλαου Καπραβέλου, προκειμένου να εξεταστεί τι πήγε στραβά και πήρε αυτές τις διαστάσεις η πανδημία στη Θεσσαλονίκη. Όπως έγινε γνωστό, η έρευνα παραγγέλθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, όταν έγιναν οι δηλώσεις του γιατρού, ο οποίος έδειξε τα μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων ως υπεύθυνα που δεν λήφθηκαν νωρίτερα μέτρα στη Θεσσαλονίκη. Εισαγγελική έρευνα για να εξεταστεί τι ακριβώς συνέβη στη Θεσσαλονίκη και η πανδημία στην πόλη έλαβε μεγάλες διαστάσεις, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Γιώργος Παπα-Νικολάου, Νίκου Καπραβέλου, που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Η έρευνα παραγγέλθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, όταν έγιναν οι δηλώσεις του γιατρού, ο οποίος υπέδειξε ως υπεύθυνα τα μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων για το γεγονός ότι δεν ληφθήκαν νωρίτερα μέτρα στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος ζήτησε να εξεταστεί τι συνέβη, ποια μέτρα και πότε έπρεπε να ληφθούν προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη, αλλά και ποιοι ευθύνονται για την εκρηκτική διάσταση που έλαβε η διασπορά του κορονοϊού στην πόλη. Η εισαγγελική έρευνα μετά την κατάθεση Καπραβέλου στον Δεσματοδίκη Θεσσαλονίκης διαβιβάστηκε για να διενεργηθεί από τον εισαγγελέα Αθήνας λόγω αρμοδιότητας, καθώς η έδρα της Επιτροπής βρίσκεται στην πρωτεύουσα. Στις 22 Νοεμβρίου, ο Διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου είχε απευθύνει δραματική έκκληση να ληφθούν περισσότερα μέτρα στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας την εκτός ελέγχου έξαρση της πανδημίας στην πόλη. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο Διευθυντής της ΜΕΘ του Παπα-Νικολάου αναφέρθηκε στην κλήση του για να καταθέσει για το ζήτημα από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Επίσης, ο κ. Καπραβέλος εξέφρασε την άποψη ότι για την επιδημική έκρηξη στη Θεσσαλονίκη δεν ευθύνεται μόνο η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, αλλά σειρά άλλων δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός και το εμπόριο. Σε εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ αξίας 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Σύμφωνα με τα όσα είπε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης της αγοράς λάπτοπ και τάμπλετ. Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η διανομή βάουτσερ 200 ευρώ σε 560.000 μαθητές και φοιτητές προκειμένου να αγοράσουν λάπτοπ και τάμπλετ. Όπως ανέφερε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Το νέο πρόγραμμα προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξασφαλίζει επιταγή αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίηση το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύει στη χρήση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το εκτιμόμενο πλήθος των δικαιούχων ανέρχεται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. Δικαιούχοι θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μόνο γονεϊκή ή όχι. Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου. Παραδείγματα δικαιούχων. Οικογένεια με δύο γονείς και ένα παιδί και με ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ. Οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ.
Τμηματική ήταν η προσέλευση αλλά και η αποχώρηση των μαθητών στις σχολικές μονάδες σήμερα Δευτέρα που επαναλειτουργήσαν δημοτικά και νηπιαγωγεία. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αλέξανδρο Κόπτση, δεν υπήρξαν περιπτώσεις συνωστισμού έξω από τα σχολεία ούτε άλλα προβλήματα. Ο ίδιος θέλησε να βάλει και τέλος σε όσα διαδραματίστηκαν από το πρωί με εικόνες μαθητών να προσέρχονται σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα με κουβερτούλες. Ήταν μια ενέργεια η οποία δεν προβλεπόταν από κανένα κανονισμό, από καμία, αν θέλετε, οδηγία Υπουργείου Παιδείας ή Περιφέρειας. Δεν το γνωρίζαμε. Εγώ το έμαθα χθες το βράδυ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τυχαία. Mm-hmm. Σήμερα πριν επικοινώνησα με τη δασκάλα. Κατάλαβα ότι έγινε από υπερβάλλοντα ζήλο. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω ότι πολλές φορές πρέπει ίσως να επικοινωνούμε με την προϊστάμενη αρχή όταν συμβαίνουν πράγματα που υπερβαίνουν τα εσκαμμένα. Γιατί ξέρετε, ο σκοπός είναι άγιος, ο σκοπός είναι εξαιρετικά καλός, κανείς δεν τον αμφισβητεί, αλλά μπορεί να υπάρξει, να μην πω σε εισαγωγικά τη λέξη, γελιοποίηση, αν θέλετε, μιας κατάστασης, όπως είδαμε κυκλοφορεί στα μέσα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν λαμβάνουμε κινήσεις, όταν κάνουμε κινήσεις, ας πούμε, νεοτεριστικές, για να διαμορφώνουμε τέτοιο κλίμα που δεν θα φέρει αντιδράσεις. Μπορεί ο σκοπός να είναι άγιος, ξαναλέω, αλλά μπορεί να είναι και παρεξηγήσιμος πολλές φορές αν δεν το διαχειριστούμε σωστά. Και βέβαια, ξέρετε, στην κεντρική, από ό,τι έχω διαβάσει, στη Γερμανία, στην Ελβετία, ήδη υπάρχουν σχολεία που χρησιμοποιούν κουβέρτες. Αλλά είναι διαφορά η θερμοκρασία στη Βόρεια Ευρώπη και στη Γερμανία, στη Βόρεια Γερμανία, από ό,τι στην Ελλάδα. Σήμερα με 16 βαθμούς και με μια μισάνυχτα παράθυρα, δεν έχουμε τέτοιο μεγάλο κίνδυνο στην Ελλάδα προς το παρόν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα γεγονός από περιβάλλοντα ζήλο, το ξεπεράσαμε, δεν συμβαίνει κάτι. Είχαμε και μια ετοιμότητα και τόσο με τους δημάρχους και με γενικότερα την τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά τις υποδομές που λειτουργήσαν άψογα, η θέρμανση, οι μάσκες, η καθαριότητα, όσο και με όλα τα στελέχη εκπαίδευση και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά. Όλο αυτό το διάστημα ήμασταν πανέτοιμοι, περιμέναμε πότε θα ανακοινωθεί η επαναλειτουργία των σχολείων και υπήρχε μια εξαιρετική τήρηση. Αυτό βέβαια το έχει αποδείξει η εκπαιδευτική κοινότητα και στις προηγούμενες περιόδους. Τήρησε απαρέγκλιτα όλες τις οδηγίες και λειτουργήσαν όλο άψογα με αποτέλεσμα στην κεντρική Μακεδονία να έχουμε ένα ποσοστό διασποράς γύρω στο 0,65%. Αυτό που όμως μου έκανε εντύπωση, κύριε Ζμιλή, σήμερα ήταν ότι υιοθετήθηκε αυτή γενικότερα η συμπεριφορά και από τους γονείς. Κάναμε έκκληση τόσο καιρό και σήμερα υπήρχε υποδειγματική συμπεριφορά των γονέων. Αφήναν τα παιδιά τους και φεύγαν. Ούτε ένα πηγαδάκι δεν δημιουργήθηκε, ούτε μία μικρομάδα, μία εστία γονέων δημιουργήθηκε. Και θέλω να πιστεύουμε ότι αυτό το 0,6 το μηδενίσουμε. Εάν όλα πάνε καλά, θα το δούμε από το αποτέλεσμα βέβαια. Και αν τηρήσουμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας και Παιδείας, απαρέγγειλται και σε αυτή την περίοδο. Η αποχώρηση πώς λειτουργήσε όταν σχόλασαν τα παιδιά, κύριε Κόπτση, βρέθηκαν λύσεις? Έτσι, εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Ενώ ξέρετε, στην προσέλευση υπήρχαν και μικρότερα διαστήματα μεταξύ των τμήματων που ερχόταν και 5 λεπτά πολλές φορές και συσσωρευμένα πολλές φορές, αλλά δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Στο μεγάλο πρόβλημα ήταν κυρίως την αποχώρηση. Λειτουργήσε άψογα. Όλα τα σχολεία είχαν κλιμακούμενη αποχώρηση της κεντρικής Μακεδονίας, τουλάχιστον έτσι, η εικόνα που έχω είναι πολλά τα σχολεία είναι 1900 δημοτικά και νηπιαγωγεία. Υπήρχε παντού κλιμακούμενη, δεκάλεπτη κυρίως, 15 λεπτή. Και λειτουργήσε άψογα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και να σας πω ότι υπήρχε και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή ξεπέρασε τα 90%, το 90% η παρουσία των μαθητών δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου. Με αυξημένη το δημοτικού, με λίγο χαμηλότερη θα έλεγα κατά των νηπιαγωγείων, των νηπίων. Ο Θανάσης Κικινής μαζί μας, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλώς λειτουργήσαν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία ή κακώς? Η Διδασκαλική Ομοσπονδία από την αρχή της πανδημίας έχει τονίσει ότι μέλημά της και άποψή της είναι ότι το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτά. Είμαστε υπέρ των ανοιχτών σχολείων και γι' αυτό λέμε ότι με οδηγό τις αποφάσεις των λοιμοξιολόγων θέλουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας και φυσικά και για τους εκπαιδευτικούς, την ασφάλεια δηλαδή μέσα στο χώρο του σχολείου. Τώρα, χωρίς να θέλω να πω ότι κακώς λειτουργήσαν τα σχολεία, γιατί επαναλαμβάνω ότι πρέπει τα σχολεία να λειτουργούν, υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να τα παρατηρήσουμε. Το πρώτο ότι άνοιξαν με περίπου την ίδια εικόνα στα κρούσματα και την επιδημιολογική εικόνα της χώρας όταν έκλεισαν. Είναι λίγο παρόμοια τα στοιχεία. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Άρα γιατί έκλεισαν τότε? Το γιατί έκλεισαν θα το εξηγήσουμε νομίζω λίγο παρακάτω ακριβώς.
Ακριβώς, γιατί έκλεισαν λοιπόν. Και το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά στο χρονικό αυτό προηγήθηκε η εξαγγελία από τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, στις 2 Ιανουαρίου, ότι πρόκειται να λειτουργήσουν όλες τις σχολικές μονάδες από 11 Ιανουαρίου και ακολούθησε εν μέσω διαφωνιών η υιοθέτησή της ως προς το κομμάτι που αφορούσε τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία, που δημιούργησε μια αναστάτωση και έντονο προβληματισμό στη σχολική κοινότητα. Mm-hmm. Ακούω πολλούς να μιλούν ακόμα και για σκοπιμότητες της κυβέρνησης. Εσείς ασπάζεστε αυτή την άποψη? Και επίσης αυτοί οι οποίοι μιλούν για σκοπιμότητες, ποιες σκοπιμότητες εννοούν, μπορείτε να μας πείτε? Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι καθόλου, με την έννοια ότι μας αφορά το πώς λειτουργούν τα σχολεία. Mm-hmm. Και ούτε μπορώ να αναφέρω σκοπιμότητες αν δεν είμαι 100% βέβαιος για αυτές. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μπορώ να αναφέρω όμως με παιδιά είναι ότι δεν ελήφθησαν όλα τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Και τι εννοώ, το βασικό δηλαδή, την προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα. Να θυμίσω, όταν λειτουργήσαν τα σχολεία μετά την πρώτη καραντίνα, η επιστημονική κοινότητα έλεγε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μικρό αριθμό μαθητών στα τμήματα και στοιχειώδεις αποστάσεις. Ναι. Και επέβαλε τότε τον αριθμό των 15 μαθητών ανά τμήμα και που μας οδήγησε στην εκπεριτροπή στη λειτουργία. Θεωρώ ότι θα έπρεπε όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους το Σεπτέμβριο να έχει γίνει μια τέτοια προετοιμασία, ούτως ώστε αν δεν φτάναμε στο 15 που για μας είναι το ιδανικό, να αξιοποιούσαμε την κάθε δυνατή περίπτωση χώρου, ώστε να ελαττωθεί ο αριθμός των μαθητών εκεί που υπάρχουν μεγάλος αριθμός μαθητών στα τμήματα. Ναι, σαφώς δεν μπορούν να γεννηθούν αίθουσες από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό ήθελα να σας πω. Μπορεί κάτι να μας αρέσει πάρα πολύ, αλλά να μην γίνεται. Ακριβώς. Αυτά ακριβώς γίνονται. Άλλο το ευκταίο, άλλο το εφικτό. Ναι. Τι γίνεται? Θα μπορούσε να γίνει ένα σχεδιασμός με εκπεριτροπής, χωρίς να λέω ότι αυτό θα ήταν ιδανικό, έτσι, και να μην κλείναν τα σχολεία. Σε αυτή την περίπτωση θα ήμασταν σε μια πιο καλή κατάσταση. Ή θα μπορούσε να γίνει, χωρίς αυτό να ήταν πρόταση, έπρεπε να γίνουν συζητήσεις για να πούμε ότι έχουμε μια τέτοια πρόταση, να γίνει ένα σχεδιασμός, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών κυλιόμενης βάρδιας, που μέσα στα πλαίσια του όλου του σχολείου, μέχρι το ολοήμερο, μέχρι τις 4-5 η ώρα, ούτως ώστε με μια κρίνη λάτωση των λεπτών στις σχολικές τάξεις του κάθε μαθήματος. Ναι. Το σχολείο, λέω, είναι πιθανές λύσεις που θα έπρεπε όμως να συζητηθούν. Αλλά ναι, δυστυχώς δεν είχαμε διάλογο. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, από την άλλη όμως υπήρχαν και αίθουσες, υπάρχουν αίθουσες. Οι τοπικοί σύλλογοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό σε όλη την Ελλάδα, που μας λένε ότι υπάρχουν αίθουσες που μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε κάποιες σχολικές μονάδες με πολυπληθή τμήματα, αλλά με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι και που ανέβασε το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τάξη από το 22 στο 25 και την πιστή εφαρμογή του, θα μπορούσε να γίνει μια παρέκκληση, δεν αξιοποιήθηκαν ούτε αυτές οι δυνατότητες. Ναι. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ναι, κύριε Πρόεδρε, και σας το λέω γιατί όλα τα ρεπορτάζ τα οποία κάναμε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς ήταν για παιδιά τα οποία με την λειτουργία της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής έμπαιναν ακόμη και σε υπόγεια και σε κύμπο, και ξαφνικά τώρα ακούω να μου λέτε για αίθουσες που υπάρχουν και μένουν αναξιοποιητές και δεν συνάδουν αυτά τα δύο, ναι, στο μυαλό μου τουλάχιστον, δεν ταιριάζουν πολύ. Θα σας πω σε ποιο βαθμό συνάδουν. Συνάδουν σε δημοτικά σχολεία, όπου εξαιτίας της εφαρμογής του μέτρου για την επάνωδο του αριθμού των μαθητών από το 22 στο 25, τμήματα ενώθηκαν. Άρα υπήρξαν κάποιες τέτοιες αίθουσες. Εκτός αυτού, εμείς μιλάμε, είχαμε κάνει την πρόταση τότε και μακάρι να είχαμε μπει στη συζήτηση για την αξιοποίηση όλων των πιθανών δομών, ακόμη και δημοτικών δομών που θα μπορούσαν εκτάκτως να χρησιμοποιηθούν, ούτως ώστε να υπάρξει η ελάττωση η επιθυμητή του αριθμού των μαθητών. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο για μας έπρεπε να συζητηθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, κλείσαν τα σχολεία κάτω από συνθήκες πιο ιδανικές, με την έννοια ότι ήμασταν σε μια περίοδο που η καλοκαιρία κρατούσε, και τώρα ανοίγουν τα σχολεία με μια δυσκολία ως προς τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που είπε ο κύριος Κόπτης προηγουμένως και πρόλαβα να το ακούσω, ότι δηλαδή και στην τήρηση των μέτρων, αλλά και όπως έχει γίνει, είναι και στην τηλεκπαίδευση, αλλά και στο πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή το κάθε τι μέσα στο σχολείο, οι συνάδελφοι νομίζω ότι έχουν αποδείξει, έχουν δώσει πολλές εξετάσεις στον καιρό της πανδημίας και έχουν αποδείξει ότι έχουν πλήρη αντίληψη του πώς πρέπει να λειτουργήσει σωστά η σχολική μονάδα και πώς να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά. Mm-hmm. Άρα αυτό... λοιπόν αυτό σίγουρα γίνεται. Αυτό είναι και σε μεγάλο βαθμό αντιλαμβάνομαι και στη διακριτική ευχέρεια του κάθε διευθυντή σχολικής μονάδας. Δηλαδή, αν θα εριστεί η τάξη 5 λεπτά, 3, 2, πόσες φορές κατά τη διάρκεια του μαθήματος κλπ. Έτσι. Έτσι λοιπόν είδαμε φαινόμενα που αντιμετωπίστηκε στην αρχή με έναν αστεϊσμό του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου στη Χαλάστρα σήμερα το πρωί, όπου ο Σύλλογος Δασκόντων ζήτησε μια κουβερτούλα. Για τις κουβερτούλες, ναι, λέτε, ναι.
Το οποίο όμως είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητας, αν τα παράθυρα μένουν ανοιχτά, όπως λένε οι οδηγίες που ήρθαν από το Υπουργείο Υγείας για 5 λεπτά ανά 20 λεπτό μαθήματος, και πολύ δε περισσότερο σε περιοχές που το ψύχος είναι πολύ ψηλότερο. Φανταστείτε τι γίνεται στη Φλόρινα, για παράδειγμα. Έτσι. Νομίζω δηλαδή, ότι αυτές οι πρακτικές δοκιμάστηκαν και στη Γερμανία και στην Ελβετία. Δεν είναι καινοφανές. Ακριβώς. Είναι κάτι που δοκιμάστηκε στην Κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, εμείς γι' αυτό σας λέω ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοί μας και ως Δασκαλική Ομοσπονδία εξ αρχής τοποθετηθήκαμε με θετική ματιά στο κάθε δίφτα να υπάρχει διάλογος και αναζήτηση λύσεων που θεωρούμε ότι πάντοτε είναι ιδανικές. Γι' αυτό και είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να προσφέρουμε την άποψή μας. Φτάνει αυτή να εισακούγεται, να γίνεται συζήτηση, όχι να εισακούγεται καθόλου πληρία, απαραίτητα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε είναι να γίνει προσπάθεια τα σχολεία να μην ξανακλείσουν. Γι' αυτό και μιλάμε για τον αριθμό των μαθητών με τόση έμφαση, γιατί θεωρούμε ότι με το κρύο τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Δηλαδή, μέρες που θα βρέχει, για παράδειγμα, και σε χώρους στη σχολεία που δεν υπάρχουν υπόστεγα, τα παιδιά θα βρεθούν όλη τη διάρκεια. Και υπάρχουν φόβοι, πολλοί επιστήμονες τις εκφράζουν σχετικά, παρότι λέγεται ότι δεν υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα σε αυτές τις ηλικίες μεταξύ των παιδιών, όχι ότι δεν υπάρχει προς τους μεγαλύτερους, προς τους δασκάλους τους. Λοιπόν, και επειδή δεν υπάρχουν οι έρευνες αυτή τη στιγμή στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή δεν έχει ικανοποιηθεί το άλλο αίτημα της Ομοσπονδίας, το να γίνουν μαζικά επαναλαμβανόμενα προληπτικά τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Θα πρέπει λοιπόν, θα είναι ένα ζήτημα ο μεγάλος αριθμός μαθητών εκεί που είναι συνοστισμένα τα παιδιά. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί μέχρι τώρα το ό,τι τεστ βλέπουμε είναι σε προληπτικό επίπεδο. Δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά και αλλεπάλληλα αυτά τα τεστ? Εμείς έχουμε ζητήσει από την αρχή της χρονιάς, είναι το δεύτερο αίτημα το οποίο δεν ικανοποιήθηκε, και τώρα δειλά ξεκίνησε να εφαρμόζεται, να υπάρχει εφαρμογή αυτά τα τεστ, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές που τους το επιτρέπουν οι γονείς, γιατί μπαίνει ο παράγοντας πάντοτε της οικογένειας, αν θα το επιτρέπει ή όχι. Ναι. Λοιπόν, ούτως ώστε πρώτον οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σε επαφή με το μεγάλο αριθμό των μαθητών, και να μην κινδυνεύουν οι ίδιοι, αλλά και να μην μπορούν να αποτελέσουν δυνάμει φορείς. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι όταν την Παρασκευή, την περασμένη, ξεκίνησαν οι εκπαιδευτικοί με τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων, θα έπρεπε τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη να έχουν περάσει όλοι από έναν έλεγχο, ώστε αν κάποιος ήταν φορέας στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων, ακριβώς υποχρεωτικά, να μην βρισκόμαστε να έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Άνοιξε η πλατφόρμα, μπορεί ο καθένας εθελοντικά, αν αισθάνεται την ανάγκη, να πάει να κάνει την αίτησή του. Ήταν εξαιρετικές πρωτοβουλίες από δήμους, θυμάμαι το άκουσα για στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο της Καλαμαριάς, για παράδειγμα, που έκανε μαζικά πολιτικά τεστ, ή στο Δήμο της Φλόρινας, ή όπου αλλού, δεν θυμάμαι, ας με συγχωρέσουν οι δήμαρχοι της περιοχής. Πρωτοβουλίες μόνο που πιστεύουμε ότι έπρεπε να έχουν γίνει κεντρικά, ούτως ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα. Όπως και το να γίνουν και στους μαθητές, μπορούν να δώσουν στοιχεία έρευνας, γιατί βλέπουμε να γίνονται, να παρουσιάζονται έρευνες από ευρωπαϊκά κράτη, με αντικρώμενα πολλές φορές συμπεράσματα. Αλλού λένε ότι υπάρχει μεταδοτικότητα υψηλή μεταξύ των μαθητών, αλλού λένε πως όχι. Πρέπει να δούμε λοιπόν πού πηγαίνουμε και στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλέστερα στοιχεία για το μέλλον, που ελπίζουμε να μην επαληθευτούν οι χειρότερες προβλέψεις και να μην έχουμε κακή εξέλιξη τον επόμενο μήνα, όπως πολύ συχνά ακούμε από αρκετούς δημοξιολόγους. Κύριε Κικινή, πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εμβολιαστείτε κατά προτεραιότητα? Πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί που το επιθυμούν και που ανήκουν στις ομάδες, ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, θα πρέπει, επειδή ακριβώς, όχι επειδή είναι υπεριούσιοι της ελληνικής κοινωνίας, αλλά επειδή ακριβώς μιλάμε για μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση στα σχολεία. Δηλαδή, αν λάβετε υπόψη σας ότι η εκπαιδευτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 83-84.000 περίπου, και αν λάβουμε υπόψη ότι το μαθητικό δυναμικό της πρωτοβάθμιας ανέρχεται κοντά στις 600.000 μαθητές, και αφρίστε και αυτό της δευτεροβάθμιας, θα δείτε ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό κοινωνίας. Καλό είναι να προταχθούν, ώστε να μην έχουμε, να εξαλείψουμε όσο γίνεται τις πιθανότητες διασποράς του ιού μέσα στη σχολική κοινότητα, ώστε τα σχολεία μας πραγματικά να μείνουν ανοιχτά και να μην κλείσουν και να μην έχουμε προβλήματα. Γιατί θρηνήσαμε και εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και φυσικά να μην έχουμε μεταδόσεις και μέσα στην σχολική κοινότητα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Θα μου επιτρέψετε μόνο κάτι ακόμη που είναι σημαντικό. Νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα για την ύλη των μαθημάτων και την αλληλουχία της σε σχέση με την επόμενη σχολική χρονιά. Προερχόμαστε από δύο πολύ δύσκολες χρονιές και τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ακριβώς οι ίδιοι για την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί η ύλη στο τι έχει διδαχθεί αυτά τα δύο χρόνια, γιατί η εκπαίδευση δεν έβγαλε λαγούς από τα καπέλα.
έκανε, ανταποκρίθηκε απλά στο να μην χάσουν τα παιδιά την επαφή τους με τα μαθήματα. Θα πρέπει λοιπόν για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα παιδιά να τρέχουν πίσω από την ύλη και να μην ενταθούν οι εκπαιδευτικές, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια επανεξέταση του επίπεδου της ύλης που θα απαιτηθεί την επόμενη σχολική χρονιά για να μπορέσουν τα παιδιά να ξεκινήσουν με όρους που θα διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία και δεν θα τη δυσκολέψουν. Βασικά κομμάτια δηλαδή τα οποία δεν θα διδαχτούν καθόλου ή δεν θα διδαχτούν όπως πρέπει. Να υπάρξει μέρημνα για την επόμενη χρονιά. Να, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, καθώς από τις 20 Ιανουαρίου ξεκινάει η δεύτερη φάση με τον εμβολιασμό πολιτών των άνω των 85 ετών, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Υπολογίζεται ότι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θα εμβολιαστούν περισσότερα από 100.000 άτομα. Άνοιξε η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού κατά της COVID-19, καθώς από τις 20 Ιανουαρίου ξεκινά η δεύτερη φάση με τον εμβολιασμό πολιτών άνω των 85 ετών, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Υπολογίζεται ότι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θα εμβολιαστούν περισσότερα από 100.000 άτομα. Στις 20 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του σχεδίου Ελευθερία με τον εμβολιασμό των υγειονομικών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου. Επίσης, μέχρι 20 Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εμβολιασμού των φιλοξενουμένων και εργαζομένων σε οίκους ευγυρίας, μονάδες χρόνιας φροντίδας και κέντρα αποκατάστασης. Αναμένεται να εμβολιαστούν περίπου 120.000 άτομα. Μέχρι το Σάββατο 9 Ιανουαρίου είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση του εμβολίου 40.163 άτομα. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του μήνα να εμβολιαστούν 220.000 άτομα, έχοντας εξασφαλίσει για αυτούς και τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer. Ο πολίτης θα μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες προτεραιότητας με τους εξής τρόπους. Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα εμβόλιο.gov.gr και τη web mobile εφαρμογή. Αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα SMS στο πενταψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης 13034. Εάν είναι εγγεγραμμένο στην άλλη συνταγογράφηση, θα του έρχεται αυτόματα μήνυμα και το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επιβεβαιώσει το ραντεβού. Κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία τάξη στην ιστοσελίδα εμβόλιο.gov.gr, επιβεβαιώνοντας το προτινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο πενταψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης 13034. Για τους πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, με επίσκεψη στα ΚΕΠ ή τα φαρμακεία. Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό αριθμό ραντεβού καθώς και το QR code ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής του ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός. Τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, ο πολίτης θα λαμβάνει email και SMS υπενθύμησης για την ημέρα και ώρα ραντεβού μαζί με link για το website που έχει κατάλληλες γενικές οδηγίες προετοιμασίας. Παραδείγματος χάρη, να μην έχει πυρετό, να έχει μαζί του τον κωδικό κλπ. Αλλά και ειδικές οδηγίες ανάλογα με το εμβόλιο που θα χρησιμοποιηθεί. Ο πολίτης δίνει τον κωδικό αριθμό ραντεβού ή το QR code και το ταυτοποιημένο στοιχείο, ταυτότητα, διαβατήριο, στο προσωπικό των κέντρων εμβολιασμού. Το προσωπικό αξιοποιώντας την εφαρμογή ραντεβού στα tablets θα σαρώνει το QR code ή θα αναζητά με βάση τον κωδικό αριθμό του ραντεβού και θα το επιβεβαιώνει. Στη συνέχεια θα απαντάτε το απαιτούμενο ερωτηματολόγιο πριν από τον εμβολιασμό, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο γενικές ερωτήσεις όσο και συγκεκριμένες ανάλογα με το εμβόλιο που πρόκειται να χορηγηθεί. Βάσει των απαντήσεων στις ερωτήσεις και αφού ο γιατρός αξιολογήσει την κλινική εικόνα, παίρνει την απόφαση αν θα προχωρήσει τον εμβολιασμό και θα διενεργήσει συνταγογράφηση. Επίσης, το εμβολιαστικό κέντρο καταχωρεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα στοιχεία της συσκευασίας των εμβολίων που χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό του πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας και της φαρμακοεπαγρύπνησης. Τέλος, η εφαρμογή ενημερώνει τον γιατρό για την ημερομηνία και την ώρα επανάληψης του εμβολίου. Καλησπέριζω στο σημείο αυτό τον Παντελή Σαββίδη, συνάδελφος, απολύτως εξειδικευμένος και έμπειρος σε ζητήματα πολιτικής της διεθνούς πολιτικής κοινής. Κύριε Σαββίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα πήγαινε ποτέ το μυαλό σας ότι μπορεί ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα εν ενεργεία να καταγγέλει εκλογική νοθεία και να υποκινεί εισβολή εξτρεμιστών οπαδών του μέσα στο Καπιτόλιο? Όχι. Υπό κανονικές συνθήκες όχι, αλλά με την εμπειρία, με τις εμπειρίες που είχαμε από την Προεδρία Τραμπ,
δεν το απέκλεια. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και ο ίδιος κάποια στιγμή είχε διαπιστώσει ότι αυτό που ήθελε να κάνει δεν θα είχε αισιόν τέλος. Παρ' όλα αυτά προχώρησε και το έκανε. Αυτό είναι το μεγάλο και το ανησυχητικό για μένα, που σημαίνει ότι ο πρόεδρος είχε την εντύπωση ότι καθώς όλη τη διάρκεια της προεδρίας του κατάφερε και χειραγώγησε θεσμούς, θα μπορούσε να τους χειραγωγήσει και την τελευταία στιγμή, την κρίσιμη αυτή στιγμή. Και πολύ φοβάμαι ότι παρά τα όσα λένε άλλοι φίλοι αναλυτές, οι θεσμοί δεν λειτουργήσαν στις ΗΠΑ και μερικοί από αυτούς διαβρώθηκαν από τον πρόεδρο, από τον πρόεδρο της χώρας. Mm-hmm. Άρα είναι χειραγωγήσιμοι οι θεσμοί των ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας των θεσμών, θα έλεγα και της δημοκρατίας στις ΗΠΑ. Και αυτό είναι ένας κοινός τόπος, κάτι πρέπει να αλλάξει και βεβαίως όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτά τα τελευταία γεγονότα, όπως ο πρόεδρος Τραμπ, θα πρέπει να τιμωρηθούν, έχω αυτή την άποψη, για να μην επαναληφθούν, τουλάχιστον να εκλείψουν κάποιες από τις προϋποθέσεις επανάληψής τους. Άρα, λοιπόν, λοιπόν, λέτε, κύριε Σαββίδη, ότι καλώς οι δημοκρατικοί ενεργοποίησαν αυτή την πρόβλεψη του συντάγματός τους για να αποπεμφθεί, έστω και για λίγες μέρες. Πολύ καλώς. Και δεν έχει σημασία, δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί. Mm-hmm. Πολύ καλός, διότι δεν πρέπει τέτοια φαινόμενα να μένουν ατιμόρυτα, διότι θα επαναληφθούν και είναι επικίνδυνο να επαναληφθούν στις ΗΠΑ. Αν έχουμε κάποιο λόγο και τα σχολιάζουμε, το κάνουμε διότι οι εξελίξεις στις ΗΠΑ επηρεάζουν το σύνολο της ανθρωπότητας. Ακριβώς. Αυτή είναι η βασική μας. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Κατά τα άλλα, θα έλεγε κανείς ότι δικαίη της χώρα είναι, αυτή είναι η δημοκρατία τους, τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει γιατί από τον τρόπο που θα λειτουργήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα πιστεύω, αν θέλετε να περάσω και σε αυτό το ζήτημα γιατί έχει ενδιαφέρον, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι λαβωμένες. Η εικόνα που είχαν διεθνώς άρχισε να πληγώνεται εδώ και καιρό, αλλά έχει πληγεί, πιστεύω, βαθύτατα και τώρα με αυτό που συνέβη. Δεν έχουν την νομιμοποίηση να εγκαλούν άλλες κυβερνήσεις αυταρχικές ή μη για τον τρόπο που κυβερνούν τους λαούς τους. Αυτό βάζει ένα ζήτημα αν θα καταφέρουν να είναι η ηγεμονεύουσα δύναμη παγκοσμίως. Και θα μου πείτε για ποιο λόγο, τι σε ενδιαφέρει εσένα, αν θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, με ενδιαφέρει με την εξής έννοια. Προτιμώ μια χώρα, έστω και με τα αρνητικά των Ηνωμένων Πολιτειών, από μια αυταρχική και ολοκληρωτική χώρα που θα μπορούσε να τις αντικαταστήσει επικεφαλής της παγκόσμιας ηγεμονίας. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα, μόνο αν τα βιώσει κανείς θα καταλάβει τι σημαίνουν. Mm-hmm. Και επίσης μας ενδιαφέρει και κυρίως μας ενδιαφέρει για την Ελλάδα και την περιοχή μας και αν θέλετε εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, ήταν το επόμενο που θα σας ρωτούσα. Η εκλογή Biden, αν παίζει ρόλο στα ελληνοτουρκικά και το δεύτερο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι αν υπάρχει κίνδυνος να εκμεταλλευτούν αυτή τη μεταβατική περίοδο οι Τούρκοι για να κάνουν κάτι παραπάνω από τις γνωστές τους κινήσεις. Όχι, αυτό δεν το πιστεύω. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω διότι και πρώτον δεν τους παίρνει χρονικά. Δεύτερον, οι Τούρκοι ήδη ανησυχούν και ανησυχούν με την έννοια ότι δεν ξέρουν πώς θα διαμορφώσουν τις δικές τους σχέσεις με τις ΗΠΑ. Γιατί όσο λαβωμένες και αν είναι οι ΗΠΑ, είναι μια υπερδύναμη, είναι ακόμα η υπάρχουσα υπερδύναμη, η κύρια υπερδύναμη. Η Τουρκία ανησυχεί για το πώς θα διαμορφώσει αυτές τις σχέσεις και ένας επιπλέον λόγος που πιστεύω ότι δεν θα κάνει τίποτα και δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα η Τουρκία είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται, ό,τι και να λένε, είναι διεθνώς απομονωμένη. Δεν έχει τα ερίσματα εκείνα που θα την ενθάρρυναν να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει, από αυτές τις προκλήσεις που κάνει, δηλαδή τις συνηθισμένες. Άρα δεν πιστεύω ότι θα πάνε εκεί. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε να έχει μια κλιμάκωση άσχημη η ελληνοτουρκική ένταση θα ήταν από ένα τυχαίο γεγονός. Ευτυχώς αυτό απεφεύχθη. Υπάρχει μια σωρευμένη πείρα στη διαχείριση κρίσεων και από ελληνικής πλευράς και διαμορφώνεται μια κατάσταση που δεν φτάνουμε σε εκείνο το κρίσιμο σημείο. Η εκλογή Biden μας ευνοεί εμάς? Πιστεύω ότι μας ευνοεί. Περιμένουμε να δούμε. Περιμένω να δω πώς θα εκδηλωθεί η εξωτερική τους πολιτική, γιατί έχουν μια ομάδα εξωτερικής πολιτικής μέσα στην οποία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διάγονται πολύ ευμενώς προς την ελληνική υπόθεση και υπάρχουν και κάποιοι, ένας, δύο, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ακόμη την αντίληψη μιας Τουρκίας, της παλιάς Τουρκίας που στηρίζονταν σε αυτήν
και ακόμη πιστεύουν ότι μπορούν να την επαναφέρουν στη Δύση. Εάν επιμείνουν σε αυτή την πολιτική, δηλαδή η Τουρκία στη Δύση, πάση θυσιάλλου, η Τουρκία στη Δύση, να επιχειρήσουν να τη φέρουν που, εν πάση περιπτώσει, έρχεται ο καθένα ενδεχομένω, και άλλο πάση θυσία επιστροφή τη Τουρκία στη Δύση, που σημαίνει ανταλλάγματα που θα ζητήσει και τα ανταλλάγματα θα δοθούν από εμά. Ναι. Αυτό θα είναι κάτι αρνητικό. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε εκεί, διότι η ομάδα που θα διαμορφώσει την εξωτερική πολιτική έχει μέσα πρόσωπα τα οποία είναι κατά της Τουρκίας καταρχάς εξορισμού, με την έννοια δηλαδή ότι είχαν μια παρουσία όπως ο Μπρεντ Μακ Γκουρκ, τον οποίο όρισε σαν υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή ο Μπάιντεν, ήταν ο πρέσβης καριέρας, ο οποίος παραιτήθηκε όταν ο Τραμπ πούλησε, ας το πω έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Βάλαν τους Κούρδους, πολέμησαν για τους Αμερικανούς και την κρίσιμη στιγμή για την Τουρκία τους εγκατέλειψαν. Αυτός ο πρέσβης λοιπόν που επαναδιόρισε τώρα ο Μπάιντεν, που σημαίνει, είναι το κόκκινο πανί για την Τουρκία. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Ναι. Η Νούλαντ, η οποία είναι η τρίτη στο State Department, είναι μια κυρία η οποία έχει έναν παραδοσιακό φιλοτουρκισμό, αλλά θα λειτουργήσει μέσα σε ένα νέο περιβάλλον. Και αν θέλετε μια πληροφορία, που γιατί και εγώ κάνω εκπομπές, συνάδελφός σας, όπως είπατε, είχα χθες και εγώ μια εκπομπή με συναδέλφους μας από τη Νέα Υόρκη και είπαν ότι παίζει το όνομα του Πάγιατ για την ως υπεύθυνο στο State Department, βοηθού δηλαδή υπουργού για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Mm-hmm. Ο Πάγιατ έδειξε μια στάση, νομίζω, ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα θετική. Μπορεί να έχει σημεία κριτικής, αλλά γενικά η συνολική του παρουσία δεν ήταν αρνητική. Σωστό. Οι υπάρχει προτάσεις βέβαια αυτές που ακούμε από τις τελευταίες ώρες από την πλευρά της Τουρκίας δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά. Ακούμε προσκλήσεις για διάλογο, ακούμε για αυτές τις διερευνητικές συνομιλίες. Είναι για να τηρήσουν προσχήματα, για να κάνουν τους καλούς στην Ευρώπη και να τα χρησιμοποιήσουν στο εσωτερικό τους ή έχουν ουσία? Κοιτάξτε, είναι μια αναγκαστική κίνηση που κάνει η Τουρκία και μια αναγκαστική αποδοχή που κάνει η Ελλάδα. Στο τέλος και ο καθένας θα μείνει στις θέσεις του. Οι Τούρκοι θα πιέζουν για έναν πολιτιστική διάλογο μέσα στον οποίο θέλουν να εντάξουν και το Κυπριακό. Η Ελλάδα θα μιλάει για τις συνεχόμενες διερευνητικές, στις οποίες βρισκόμαστε στον 62ο γύρο. Θα πάμε στον 63ο και στο τέλος δεν θα γίνει τίποτε. Άρα δεν πρόκειται να βρεθούμε σε ένα τραπέζι, λέτε, ή και να βρεθούμε, απλά θα βρεθούμε. Για να βρεθούν αυτό. Και να βρεθούν σε ένα τραπέζι, ο καθένας θα πάει με τις θέσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια για την ελληνική κυβέρνηση να κάνει πίσω σε αυτά που ζητούσε μέχρι τώρα η Τουρκία. Και δεν υπάρχουν, αν θέλετε, μέσα σε ένα κλίμα που διαμορφώνεται και με μια αναμονή ότι η νέα αμερικανική εξωτερική πολιτική θα είναι διαφορετική από αυτή που υπήρξε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, θα είναι μια πολιτική που, εάν η Τουρκία ξεπεράσει κάποιο όριο, δεν θα επιμείνει τόσο πολύ. Ελάτε. Θα διαμορφώσει άλλους άξονες ισορροπίας στην περιοχή. Και επίσης να πάρετε υπόψη σας, διότι αυτά όλα έχουν σχέση και με τα ελληνικά συμφέροντα, αυτή τη σύγκληση αραβικών χωρών με το Ισραήλ και κυρίως τη σύγκληση του Κατάρ με τη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε μια παράμετρο που έχει αυτή η σύγκληση, που δεν ξέρω αν φαίνεται, πάντως είναι αξιοσημείωτη. Αυτή η σύγκληση Κατάρ-Σαουδικής Αραβίας θα οθήσει πετρέλαια του κόλπου, χωρών του κόλπου, μέσω του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο και θα διοχετευτούν προς το Αιγαίο μέσα από τον East Med. Αυτό είναι ένα σενάριο. Γύρω από τον East Med όμως έχει συσπηρωθεί Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, οι χώρες δηλαδή με τις οποίες η Τουρκία μέχρι σήμερα βρίσκεται σε μια αντιπαλότητα. Σε αυτή την εξέλιξη λοιπόν, και καθώς τα αραβικές χώρες συγκλίνουν και με το Ισραήλ, δημιουργούνται ζητήματα ευρύτερα στις συμμαχίες που η Τουρκία συνήψε με αραβικές χώρες και με αραβικές με οργανώσεις όπως οι μουσουλμάνοι αδελφοί και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή. Είναι σε ένα αδιέξοδο η Τουρκία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής της. Αλλά βέβαια για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι σε αυτά που λέμε και ασφαλείς, πρέπει να δούμε πώς θα εκδηλωθεί, με ποια χαρακτηριστικά θα εκδηλωθεί η νέα πολιτική των ΗΠΑ. Κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ και καλή χρονιά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ και εγώ. Σε αδιέξοδο περιέρχονται οι μικρομεσαίοι έμποροι, οι οποίοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τη νέα παράταση των περιοριστικών μέτρων, καθώς, όπως λένε, εξαντλεί και τα τελευταία αποθέματα των οικονομικών και ψυχολογικών αντοχών τους. Οι επιχειρηματίες δεν ανέβασαν ρολά στα καταστήματά τους σήμερα, μαζί με το άνοιγμα των σχολείων, καθώς οι λοιμοξιολόγοι δεν έδωσαν το πράσινο φως.
Την οργή του επιχειρηματικού κόσμου προκάλεσε η παράταση των ειδικών περιοριστικών μέτρων μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου. Η αγορά ευνηδιάστηκε από την απόφαση της κυβέρνησης για παράταση του lockdown, καθώς οι επιχειρήσεις περίμεναν να ανοίξουν είτε με το μοντέλο Click Away είτε με το Click in Shop, δηλαδή αγορές με ραντεβού στο κατάστημα. Οι έμποροι καλούνται για τουλάχιστον μία εβδομάδα να κρατήσουν κατεβασμένα τα ρολά στα καταστήματά τους. Οι εκπτώσεις, που υπό κανονικές συνθήκες αποτελούν μια ανάσα για τα ταμεία των εμπόρων, ξεκίνησαν σε πρώτη τουλάχιστον φάση διαδικτυακά. Ενδεικτικό της προσπάθειας των εμπόρων για να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα των ηλεκτρονικών εκπτωσιακών αγορών είναι πως προχωρούν σε γενναίες μειώσεις τιμών. Οι εκπτώσεις σε ενδύματα κυμαίνονται από 30 έως 70%, σε υποδήματα από 30 μέχρι 50%, σε καλλιντικά μέχρι 60%, σε αξεσουάρ μέχρι 50%, σε επιλεγμένες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές έως 70%. Οι έμποροι της Θεσσαλονίκης δηλώνουν ανήσυχοι, καθώς χάνουν σίγουρα τις πρώτες ημέρες των εκπτώσεων, αφού η πλειονότητά τους δεν διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα για να πραγματοποιήσει τις όποιες πωλήσεις, ενώ παράλληλα δεν γνωρίζουν τι μέλη γενέστε με τη λειτουργία των καταστημάτων λόγω του lockdown και των νέων αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού. Πάντως, αν τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, κάτι που όλοι απεύχονται, υπάρχει το ενδεχόμενο χειμερινές εκπτώσεις να διαρκέσουν και μετά τις 27 Φεβρουαρίου, οπότε και κανονικά ολοκληρώνονται. Η αγορά, άλλωστε, όλη σχεδόν την προηγούμενη χρονιά λειτουργήσε με προσφορές και με εκπτώσεις, με την προσδοκία να αποκομίσει έστω και μηδαμινά σε κάποιες περιπτώσεις κέρδη. Η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση των απαγορεύσεων κατά μία εβδομάδα, γεγονός που σημαίνει ότι από σήμερα και για 7 ημέρες παραμένει σε ισχύ αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου, καθώς και κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων και υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της περιποίησης νυχιών. Παρατείνεται επίσης η απαγόρευση του κυνηγιού και του ψαρέματος. Όσον αφορά τους χώρους λατρείας, παρατείνεται το υφιστάμενο καθεστώς, δηλαδή τέλεση λειτουργιών και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής χωρίς την παρουσία πιστών. Η ατομική λατρεία είναι δυνατή, παρεπιπτόντως δηλαδή στο πλαίσιο άλλης επιτρεπόμενης μετακίνησης. Συνεχίζεται η υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, ενώ τα δικαστήρια εξακολουθούν να λειτουργούν με περιορισμένες δραστηριότητες. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Αμέσως τώρα η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και αύριο Τρίτη το ραντεβού μας είναι στις 9. Καλό βράδυ.